Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολλά και σημαντικά θέματα η σημερινή επικαιρότητα και με επίκεντρο τα όσα έρχονται από την επόμενη μέρα της διαπραγμάτευσης, στην πολιτική επικαιρότητα. Όμως εμείς θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά και με τα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στην Πάτρα, που ζει στο ρυθμό της αποκριάς, με τη βραδινή παρέλαση, τη νυχτερινή ποδαράτη. Να δούμε εικόνα από τα όσα εξελίσσονται στην πρωτεύουσα της Αχαΐας. 35.000 άτομα παρελάβουν σήμερα στην Πάτρα και μεταφέρουν το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα μέσα από την ΕΡΙΤ για το τι συμβαίνει στην πρωτεύουσα του Κεφιού, στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Εμείς είμαστε στην πλατεία Γεωργίου, στο κομβικότερο σημείο της Πάτρας. Θα είναι μακρύ. Γιώργος Κοτογιάννης. Λοιπόν, η Κορίνθου είναι ένας δρόμος που ξεκινάει από το 1 μέχρι το 550. Είναι ένας από τους μακρύτερους δρόμους της πόλης. Στη διαδρομή της έχει κανένα 45 καθέτους και αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη με κόσμο. Στα 4 χιλιόμετρα περίπου είναι κόσμος που χορεύει, τραγουδάει, διασκεδάζει και λέει... Με χαιρετίσματα στο Μόναχο, στην οικογένειά μου. Στο Μόναχο, στην οικογένειά σου. Έχω έρθει για καρναβάλι από Μόναχο. Να είσαι καλά. Μόναχο. Ναι, πατρινή βέβαια, αλλά σόκι. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να το και το Μόναχο λοιπόν, είπαμε σε όλη την Ελλάδα να πούμε και στο εξωτερικό τα χαιρετίσματά μας στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Και οι μικροί καρναβαλιστές εδώ και η μικρή κυρία εδώ. Σίγουρα θα έκανε και την παρέλασή της και στο καρναβάλι. Κι άλλοι κύριοι γνωστοί, χρόνια πολλά. Γεια σου Αλέκο, χρόνια πολλά. Καλή διάσκεδαση. Ξεκινά λοιπόν το καρναβάλι και η παρέλαση από την Κορίνθου και Βορείου Υπήρου, για όσους ξέρουν από Πάτρα, και τελειώνει Κορίνθου και Κιλκής. Όλο αυτό είναι 3-3,5 χιλιόμετρα. Σήμερα βέβαια, για να πούμε ότι η παρέλαση είναι κάτι τι λιγότερο σε σχέση με την αυριανή παρέλαση. Ναι, ακριβώς. Τερματίζουν λίγο νωρίτερα, αλλά όποιος βρεθεί και στα σημεία έναρξης και στα σημεία τερματισμού, πραγματικά γίνεται χαμός, για να το πούμε. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την πλατεία, έχουν συμβεί όλα όσα έχουν καταγράψει τη σύγχρονη κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ιστορία της Πάτρας. Αυτή είναι η πλατεία Γεωργίου που την γέμιζαν παλιά οι πολιτικοί αρχηγοί και που κόσμο έβλεπε στο καρναβάλι και στις εκλογές της Λαοθάλασσης. Τώρα όμως εντάξει, προτιμούν λίγο πιο διαφορετικούς φόρους. Αυτή λοιπόν η... Αυτή λοιπόν η ιστορική πλατεία με το φοβερό δημοτικό θέατρο Αριστούργημα του Τσίλερ ανεβάζει θερμοκρασίες και στροφές κάθε χρόνο. Ευτυχώς έφυγαν από εδώ οι πολιτικές συγκεντρώσεις. Δεν γίνονται πια. Ελάχιστες γίνονται. Αλλά έμεινε το καρναβάλι. Πάντως έρχεται τώρα το σκάκι, τα πιόνια. Πανέμορφο, πανέμορφο. Το Group 54, ιστορικό πλήρωμα, πανέμορφο, με συμμετοχές στο πατρινό καρναβάλι. Και θέλω μετά να δούμε πίσω τις μπαμπούσκες, τις ρώσικες γιαγιάδες, τις κούκλες. Να και δούμε τώρα που η Ρωσία είναι επίκαιρη. Οι τηλεθεατές της ΝΕΡΙ πώς η κατασκευή κουβαλάνε πάνω τους και τούτη εδώ είναι. Εδώ είναι το Group 54, το ξαναλέμε, είναι το σκάκι και βέβαια βγαίνουν στην παρέλαση στο συγκεκριμένο πλήρωμα από το 1970. Πολλά συγχαρητήρια και είστε πολύ ωραίοι με τα φωτάκια. Χρόνια πολλά, καλό καρναβάλι να έχουμε. Είναι η Βασίλισσα. Η Βασίλισσα αύριο, τη φιλάμε για έκπληξη. Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε και εσείς. Εδώ πολλά, λοιπόν. Πολλά, ένα, να σε καλά. Να σε καλά και σε σένα. Χρόνια καρναβαλίστρια. 45 είναι αυτά. Εφέτος από το 70. Αύριο όμως τα ετοιμάζετε όλα. Αύριο τα ετοιμάζετε όλα. Βασιλιάδες, Βασίλισσες. Αρκεί να μην βρέξει. Όλα καλά, βασιλιάδες, όλα καλά, όλα λοιπόν, καλά. Για πάμε να δούμε. Έχουμε εδώ μια κατασκευή τώρα. Δείτε κυρίες και κύριοι. Κάτι λοιπόν και η Ρωσία. Αγαπητοί θεατές, δείτε τι κουβαλάνε πάνω στο κεφάλι τους. Ολόκληρη μασκαράτα. Για να δούμε εδώ. Πραγματικά όμως είναι εξαιρετικό. Τώρα από κάτω βγαίνει μόνο μία. Η Αμαλία θα έρθει εδώ να μας πει τι είναι αυτό. Αμαλία μου, χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά. Και φέτος βγάζεις πάπους από μέσα. Πατρούπολη, όχι Αγία Πετρούπολη, Πατρούπολη, Αγία Πατρούπολη. Στηρίζουμε Πάτρα, επιμένουμε. Έτσι. Με όλες μας τις δυνάμεις. Θέλω να μου πεις αν βγαίνει άλλη μπάμπουσκα από μέσα. Βγαίνουν πολλές μπάμπουσκες. Γεννάμε μόνιμα. Ανάλογα με τις περιστάσεις. Χρόνια πολλά. Χρόνια, χρόνια πολλά λοιπόν. Παρακολουθήσαμε λοιπόν έτσι χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα όσα εξελίσσονται απόψε στην πρωτεύουσα του Καρναβαλιού. Μια πολύ μεγάλη έτσι γιορτή που έχει στηθεί και φυσικά
συνεπαίρνει και τη Μεσσηνία με δύο κορυφαίες εκδηλώσεις. Αύριο έχουμε την μεγάλη καναβαλική παρέλαση στην Καλαμάτα. Σε λίγο θα πούμε πολλά περισσότερα. Και την Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα, έχουμε τη μεγάλη καναβαλική παρέλαση στη Μεσσηνία. Θα δούμε και θα πούμε πολλά για αυτά σε λίγο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε νέο αγώνα δρόμου επιδίδεται η κυβέρνηση προκειμένου να αριστικοποιηθεί η συμφωνία επί της αρχής που επετεύχθη στο Eurogroup για τετράμινη παράταση του τρέχοντος προγράμματος και την έναρξη μιας νέας διαπραγμάτευσης. Μέχρι τη Δευτέρα, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τη δική της δέσμη μεταρρυθμίσεων στους εταίρους με επίκεντρο την πάταξη προδιαφυγής, της διαφθοράς, την ανασυγκρότηση δημόσιας διοίκησης και την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Τρίμερο εντατικών διαβουλεύσεων προκειμένου να καταρτιστεί, η λίστα των μεταρρυθμίσεων πρέπει να κατευθυνθεί τη Δευτέρα στους Ευρωπαίους εταίρους, ξεκινά από σήμερα για την κυβέρνηση. Το πρώτο βήμα είναι η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου, υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι ένα Σαββατοκύριακο δημιουργία και χαρά ότι η Ελλάδα αφήνει το μνημόνιο πίσω και γινόμαστε συγγραφείς του καταλόγου των μεταρρυθμίσεων που θα εισάγουμε, μεταρρυθμίσεις βαθιές και στοχευμένες στις πραγματικές κακοήθειες της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup και την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε κατηγορηματικά ότι το μνημόνιο τελείωσε και συμφωνήθηκε να υπάρξει ένας κατάλογος μεταρρυθμίσεις που θα κάνει η Ελλάδα τους επόμενους 4 μήνες. Χρειάστηκαν 3 meetings του Eurogroup, 3 συνεδριάσεις, έτσι ώστε να αλλάξουμε σελίδα. Να αλλάξουμε σελίδα ως Ελλάδα και να αλλάξουμε και σελίδα ως Ευρώπη. Η διαπραγμάτευση γίνεται για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Η διαπραγμάτευση σημαίνει ταυτόχρονα αμοιβαίες κινήσεις συμβιβασμού, αλλά και ταυτόχρονα σημαίνει να έχεις τη δυνατότητα να φανταστείς, να διανοηθείς τη ρήξη. Ότι θα πεις όχι σε αυτό που θα σου προτείνουν, εφόσον αυτό που σου προτείνουν δεν είναι σωστό και δεν είναι σωστό στη βάση ότι δεν έχεις τη λαϊκή εντολή να το αποδεχτείς. If our list of reforms is knocked back by the institutions, this agreement is dead and buried. Can I be more clear than this? But it's not going to be knocked down by the institutions. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τον κατάλογο με τις μεταρρυθμίσεις θα αξιολογήσουν στη συνέχεια οι θεσμοί Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να αποφανθούν αν τελικά πρόκειται για μια επαρκή αφετηρία για τη διαδικασία. Η απόφαση για το αν επαρκεί ή όχι αυτή η λίστα αναμένεται να πάρθει την Τρίτη και αφού αξιολογηθεί από το Eurogroup. Η επιτυχή σε ολοκλήρωση του προγράμματος πρέπει να στηρίζεται σε δεσμεύσεις ελληνικής πλευράς, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem. Summarize, let me say that I think this is a very positive outcome. It will allow us step by step to get the work we have to do together with the Greeks back on track. And hopefully we can make a good start with that next week. Από την πλευρά του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, επεσήμανε ότι αν το πρόγραμμα δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, δεν θα γίνουν και οι καταβολές των προβλεπόμενων κεφαλαίων. Nicht successfully concluded ist, gibt es keine Auszahlung. Keine. Denn das ist klar, nur die letzte Tranche, die noch nicht ausgezahlt ist, wie die anteiligen SNP-Profits hängen ab von einer von einem erfolgreichen Abschluss des Programms. Und deswegen ist es auch im Interesse Griechenlands. Eigentlich hätten sie es schon Ende Dezember gebraucht und sie suchen also Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη από το γεγονός πως η συμφωνία με τους εταίρους δεν περιλαμβάνει μέτρα λιτότητας και δεν προϋποθέτει ολοκλήρωση του μνημονίου. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, σήμερα είχαμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού με τη συμφωνία της Παρασκευής στο Eurogroup. Η Ελλάδα κέρδισε τη μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρέμβασή του. Το χθεσινό κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup αποτελεί μια καταρχήν συμφωνία πλαίσιο, η οποία γεφυρώνει το χρόνο ανάμεσα στο μνημόνιο και στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη. Είναι μια συμφωνία που ακυρώνει στην πράξη τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, για απολύσεις εργαζομένων στο δημόσιο, για αυξήσεις στο ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα φάρμακα και στις τουριστικές υποδομές. Ακυρώνει στην πράξη τη λιτότητα και τους μηχανισμούς που την επιβάλλουν, όπως είναι τα εξωπραγματικά και ηφαισιακά πρωτογενή πλεονάσματα. Δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή των αναγκαίων προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, τη μεταρρύθμιση του κράτους, αλλά και την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης, που για μας αποτελεί πρώτη στο καθήκον. Ελληνίδες, Έλληνες, μέσα σε λίγες μόνο μέρες πετύχαμε πολλά. Έχουμε όμως ακόμα μακρύ και δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Ο ελληνικός λαός το γνωρίζει
Έχει άλλωστε μια κυβέρνηση που θα του λέει πάντα την αλήθεια. Γιατί η μόνη μας δύναμη είναι η δική σας στήριξη και εμπιστοσύνη. Χθες λοιπόν κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα, αφήνοντας πίσω μας τη λιτότητα, τα μνημόνια και την Τρόικα. Ένα αποφασιστικό βήμα για αλλαγή πορείας εντός της Ευρωζώνης. Η διαπραγμάτευση όμως δεν τελείωσε χθες. Η διαπραγμάτευση τώρα μπαίνει σε ένα νέο, πιο ουσιαστικό στάδιο, μέχρι την οριστική συμφωνία μετάβασης από την πολιτική των μνημονίων της καταστροφής στην πολιτική της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Σε αυτή τη διαρκή και δύσκολη μάχη, σε αυτή την ουσιαστική διαπραγμάτευση με ορίζοντα τον ερχόμενο Ιούνιο, η ελληνική κυβέρνηση θα πορευθεί με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με γνώμονα πάντα την αποκατάσταση της εθνικής και λαϊκής μας κυριαρχίας. Και με μοναδικό σύμμαχο, συμπαραστάτη, αλλά και αυστηρό κριτή ταυτόχρονα τον ελληνικό λαό. Σύμμαχο, αλλά και ενεργό συμμέτοχο στη μεγάλη μας προσπάθεια για την πολιτική αλλαγή και την κοινωνική σωτηρία στην πατρίδα μας. Να σημειώσουμε πως σχόλιο στο διάγγελμα του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει από τον Αντώνη Σαμάρα. Το χειρότερο αποφεύθηκε για την ώρα, αλλά ο μεγάλος κίνδυνος δεν ξεπεράστηκε. Τώρα απλώς έβαλαν την υπογραφή του σε πράγματα από τα οποία η προηγούμενη κυβέρνηση προσπαθούσε και είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά να απαλλάξει τον τόπο, τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του προσπαθούν να αποδείξουν ότι η επιστροφή στο μνημόνιο που υπέγραψαν χθες είναι επιτυχία για τη χώρα. Στην ουσία επέστρεψαν στο ίδιο ακριβώς σημείο, αλλά υπό πολύ χειρότερες συνθήκες, σχολιάζει ως προς το διάγγελμα του Πρωθυπουργού ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς. Έλεγαν ότι καταργούν το μνημόνιο, συνεχίζει και τώρα υπέγραψαν την επέκτασή του για άλλους 4 μήνες με άλλο όνομα. Προσθέτει και τονίζει ότι έλεγαν πως θα διώξουν την Τρόικα και τώρα με την ίδια ακριβώς Τρόικα διαπραγματεύονται και θα συνεχίζουν να διαπραγματεύονται στο νέο μνημόνιο που οδηγούν τη χώρα. Και γι' αυτό επίσης υπέγραψαν χθες. Ποτέ δεν υπόθηκαν τόσο πολλά ψέματα και δεν διαψεύστηκαν σε τόσο σύντομο χρόνο. Και όχι μόνο προεκλογικά ψέματα, και οι μετακλογικές εξαγγελίες τους μπαίνουν τώρα υπό την έγκριση της Τρόικας. Θα τα υποβάλουν τη Δευτέρα και θα δούμε ποια θα γίνουν αποδεκτά και ποια όχι. Και με πιο ισοδύναμο αποτέλεσμα το καθένα. Επισημαίνει μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως το χειρότερο αποφεύθηκε για την ώρα, αλλά ο μεγάλος κίνδυνος δεν ξεπεράστηκε. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ που κυριαρχείται από το μαφιόζικο χτύπημα που είχαμε το απόγευμα στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Σήμανε συναγερμός από την εκτέλεση του αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού. Αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού εκτέλεσαν άγνωστοι δράστες εν ψυχρό σήμερα το απόγευμα έξω από το σπίτι του στην κουβέλα Στυλίδας με 20 σφαίρες. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του και μόλις βγήκε ο 47χρονος τον γάζωσαν με καλάζινικοφ και πιστόλι μικρού διαμετρήματος και αμέσως έφυγαν με σκούρα αυτοκίνητο μάρκας Passat. Ήταν πατέρας δύο παιδιών και είχε χωρίσει ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν αρχιφύλακας της φυλακής Δομοκού. Η μαρτυρία της συντρόφου του αναφέρει ότι το αυτοκίνητο έφυγε με μεγάλη ταχύτητα αμέσως μετά τη δολοφονία. Δεν είχε προλάβει να κλείσει την πόρτα. Είχε δεχτεί πολλές σφαίρες σε όλο το σώμα, ακόμα και το λαιμό. Το αυτοκίνητο το έκαναν κόσκινο, είπε ένας από τους γείτονες που έφτασαν αμέσως στο σημείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην ασφάλεια και την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα όσον αφορά την ταυτότητα των δραστών και τα κίνητρά τους. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό των δολοφόνων, ενώ παράλληλα έχουν στηθεί και οδοφράγματα στους δρόμους της περιοχής. Αφήνουμε αυτά τα ζητήματα και ερχόμαστε στα τη ημέρα με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην αγορά. Ικανοποιημένοι έμειναν σήμερα οι επαγγελματίες από την κίνηση τη Λαϊκή που είχε στο επίκεντρο τα νηστίσιμα εδέσματα. Οι προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού επικεντρώθηκαν στα 400, στα οποία οι τιμές ήταν μάλιστα μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονιά. Αυξημένη ήταν η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας με τη ζήτηση των καταναλωτών να επικεντρώνεται στα 400. Έχει ξεκινήσει, η κίνηση καλή είναι σήμερα, καλά πάμε. Τα 400, καλβά, ταραμά, λίγα τουρσάκια. Εγώ σαν Χριστόφορος μπορώ να πω ότι ήταν και πιο περισσότερη φετινή χρονιά. Δηλαδή είχαμε τόσο κόσμο, τι 400, τι τυριά, τι όσπρια, ψωνίσανε πολλά όσπρια πάλι. Αλλά και όλα τα άλλα, οι ζήτρες, τυριά, τέτοια, για την αυριανή. Εγώ σε όλα μου τα είδε εδώ, σε όλα, και τα όσπρια και τα τυριά και τα 400 πολλά. Τιμές είναι χαμηλότερες φέτο. Εγώ και στο χαλβά και στους ταραμάδες και όλα. Και ταραμά μέχρι ταραμόγλωσες, όλα τα ίδια.
είναι πιο χαμηλότερες οι τιμές. Τα ίδια και λιγότερο, τα ίδια. Έχει πιο πολύ κίνηση, απλώς δεν ήταν τα αναμενόμενο που θα έπρεπε να έχει. Τώρα είναι τέλος του μήνα, δεν έχει πληρωθεί ο κόσμος ακόμη. Τώρα θα δούμε. Παιδιά, είναι πιο φθηνά από τα πέρσι. Πιο φθηνά. Ο μακεδονικός μέχρι 9 ευρώ, πέρσι είχε 10 και. Το καλαμάρι από 3 ευρώ φλόκος μέχρι 3,5 το πορτόλα. Δεν είναι, πίκλες αυτά 4 ευρώ, δεν είναι ότι είναι οι τιμές. Είναι τέλος του μήνα, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Τα παραδοσιακά, τα ραμά, χαλβά και πίκλες, κελιές. Και τα τουρσά αυτά τα παραδοσιακά που φτιάχνουμε μόνοι μας. Αυτά. Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι επαγγελματίες, οι οποίοι και την καθαρά Δευτέρα θα ανοίξουν τα καταστήματά τους, περιμένοντας να κορυφωθεί η κίνηση στα νηστίσιμα εδέσματα. Πιστεύω, θα πάμε και καλύτερα. Πολλοί θέλουν να έρθουν και τη Δευτέρα να έρθουν εδώ στην αγορά να ψωνίσουν. Αλλά ξέρω και από άλλες χρονιές. Πάντως είμαι τη Δευτέρα θα έχουμε το μεγαλύτερο πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο στη φίρμα Χριστοφόρου αδερφή. Πάλι από τις 4 το πρωί. Μακάρι ο κόσμος να ανέβει στην αγορά, να κινηθεί η αγορά και να ας ελπίσουμε. Λόγω και του καρναβαλιού και φέτος η Καλαμάτα είναι στο επίκεντρο με την επισκεψιμότητα να αυξάνεται. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, αρκετές είναι οι κρατήσεις καθώς αγγίζουν την πληρότητα. Το γεγονός αυτό συμβάλλει και σε μια θετική προσέγγιση και για τη συνέχεια. Πληρότητα. Φαίνεται να έχουν τα ξενοδοχεία το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας λόγω των αποκριών. Αρκετοί επισκέπτες προτίμησαν και φέτος τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και τα δρόμενά της για να ξεφαντώσουν στους ρυθμούς του καρναβαλιού. Είναι ένα ωραίο τριήμερο. Η κίνηση στην Καλαμάτα δείχνει ότι θα είναι παραπάνω από ικανοποιητική. Για το ξενοδοχείο μας οι κρατήσεις έχουν γίνει έγκαιρα. Πιστεύω ότι ο κόσμος και λόγω του καρναβαλιού και λόγω του ότι από εδώ και πέρα, όσο ανοίγει ο καιρός, προτιμά την Καλαμάτα. Έχει ανταποκριθεί. Εμείς προσπαθούμε σαν ξενοδοχείο να έχουμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις μας, τα αποκριάτικα πάρτι, το παραδοσιακό γεύμα της Καλαθαράς Δευτέρας με νηστίσιμα. Γενικά έχουμε ετοιμάσει ένα πακέτο δελεαστικό. Η αλήθεια είναι ότι δείχνουν μεμονωμένα να μην κινείται τόσο έντονα η αγορά, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν σύλλογοι και κάποια γκρουπ τα οποία έχουν δείξει πολύ καιρό ενδιαφέρον στην περιοχή μας, οπότε θεωρώ ότι η πληρότητα σε όλους τους συναδέλφους και σε εμάς είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το ζήτημα που τίθεται επιτάπητος είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους επαγγελματίες ώστε κάθε χρόνο την συγκεκριμένη περίοδο να αυξάνεται η επισκεψιμότητα στην Καλαμάτα. Τέλος, αισιοδοξία υπάρχει και για την τουριστική σεζόν της πόλης από τους επαγγελματίες του χώρου. Παρόλο που αρχικά από την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε το καρναβάλι όλοι αυτό πιστέψαμε, βλέπουμε χρόνο με το χρόνο καθίζηση παρά όθηση. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να τα δούμε λίγο πιο σοβαρά και εμείς οι επαγγελματίες αλλά κυρίως οι διοργανωτές, ώστε να μπορέσουμε να πούμε πραγματικά ότι κάνουμε κάτι καλό. Ακόμα τα πράγματα τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική αγορά δείχνουν ρευστά, αλλά οι ξένοι και λόγω και ότι σε 2 ημέρες ξεκινούν και έρχεται και το πρώτο τσάρτερ από Γερμανία, δείχνει να ανεβαίνουν και οι κρατήσεις και η διάθεση των ξένων να έρθουν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, κατά πόσο μπορούμε να ξεχωρίσουμε πού πρέπει να στοχεύσουμε, αλλά σιγά σιγά γίνεται και πλέον ο Έλληνας κυρίως κρατάει στο μυαλό του ότι πήγε ο συνάδελφός του στην Καλαμάτα και πέρασε ωραία. Και αυτό είναι στο χέρι μας να το κρατήσουμε και να το βελτιώσουμε. Εκεί είναι ένα καλό δείγμα που μας δίνει αισιοδοξία για τη σεζόν που θα ακολουθήσει. Με θετικό πρόσημο για τους καταστηματάρχες τελειώνει η εκπτώσεις, αφού όπως τόνισαν η ζήτηση και η αγοραστική δύναμη κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αισιόδοξη είναι και για τη συνέχεια, ενώ οι προσφορές θα συνεχιστούν και νέες ανεξιάτικες παραλαβές θα μπουν στα ράφια των καταστημάτων τους. Μία εβδομάδα έχει απομείνει για την χειμερινή εκπτωτική περίοδο και σύμφωνα με τους καταστηματάρχες ο απολογισμός ήταν θετικός. Με τα δεδομένα της εποχής αλλά και το γεγονός ότι είχαμε και έκτακτα πολιτικά γεγονότα που επηρεάζουν την αγορά όπως οι εκλογές, ας πούμε ότι ήταν θετικές. Θα θέλαμε λίγο καλύτερα, αλλά όλη αυτή η ανακατοσούρα μας πιστεύω ότι μας επηρέασε. Εγώ θα βάλω ένα θετικό πρόσημο γιατί θέλω να είμαστε αισιόδοξοι και ευελπιστούμε η συνέχεια να είναι καλύτερη για όλους. Κοιτάξτε, ήταν αρκετά θετικά θα έλεγα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Τώρα την τελευταία εβδομάδα έχουν πέσει λίγο τα πράγματα, προφανώς λόγω όλων αυτών των πολιτικών εξελίξεων που γίνονται. Ο κόσμος λίγο έχει μαγκωθεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κοιμάται σε πολύ καλά επίπεδα. Οι δερμάτινες τσάντες μας συγκεκριμένα είναι και στη μισή τιμή και τα παπούτσια μας σχεδόν όλα. Έχουν μείνει κάποια πράγματα που νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερα. Κανείς
για να τα φορέσει ακόμα και αργότερα από την άνοιξη καλοκαίρι. Εντάξει, η κίνηση ήταν ικανοποιητική με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος βγήκε έξω, ψώνισε. Ο χειμώνας συνεχίζεται, οι προσφορές συνεχίζονται. Αυτή τη στιγμή στο κατάστημά μας τα περισσότερα προϊόντα είναι στη μισή τιμή για τα χειμερινά και ήδη υπάρχουν και παραλαβές για πολλούς που θέλουν να πάρουν τα ανοιξιάτικά τους μέσα στο κατάστημα, μπορούν να ρίξουν τις ματιές τους και να δουν και τις καινούριες παραλαβές. Οι προσφορές στα χειμερινά θα συνεχιστούν, ενώ οι επαγγελματίες του χώρου προσκαλούν το καταναλωτικό κοινό να ρίξει μια ματιά και στις νέες παραλαβές, καθώς φέτος την άνοιξη η μόδα και το στυλ θα κυριαρχήσουν στον ντύσιμο. Σιγά σιγά έρχεται η ανοιξιάτικη κολεξιόν, από την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πιο καλύτερα. Μπορεί να βγει ο κόσμος να δει αυτές τις τελευταίες μέρες, να δει τα τελευταία κομμάτια που έχουμε στο χειμώνα, που έχουμε και πολύ καλές τιμές, αλλά και να αρχίσει να βλέπει σιγά σιγά κάποια είδη που έρχονται ανοιξιάτικα. Για το καλοκαίρι και την άνοιξη έρχονται πολύ έντονα χρώματα, ειδικά στις τσάντες, φούξια, γαλάζια, λουστρίνει πολύ. Το ίδιο ισχύει και για τα παπούτσια. Έντονες αποχρώσεις, πολύ γόβα, πολλά μποτάκια ανοιχτά με διάφορα έτσι πάνω φετίχ. Φέτος είναι πάλι το μπουκάμισο στη μόδα. Και πολύ το μικρό σχέδιο και τα έντονα χρώματα. Μπλε έντονα, ρουά, γαλάζιο, κόκκινο. Γενικώ στην άνοιξη, λόγω των χρωμάτων και της φύσης, τα χρώματα είναι πιο έντονα. Αυτή τη στιγμή μπορούν να τα βρουν όλα. Στη μισή τιμή, όπως είπα, τα χειμερινά μας και η νέα κολεξιόν, πολλά σχέδια που ήδη έχουν παραλάβει. Συνεχίζεται το χρώμα στους άντρες, έχουμε πανδεσία χρωμάτων. Έχουμε πολύ ωραία σχέδια, ειδικά στο πουκάμισο, θα δείτε σε πουά, σε δούλα χρώματα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία κολεξιόν για το καλοκαίρι. Γενικότερα ο άντρας τα τελευταία χρόνια είχε λίγο κλασικοποιηθεί, αλλά από πέρσι και φέτος βλέπουμε να έχουμε πολλά έντονα χρώματα και νέα σχέδια. Η οικονομική κρίση φέτος φαίνεται πως συνέβαλε αρνητικά στην κίνηση των αποκριάτικων ειδών. Το καταναλωτικό κοινό δεν ψώνισε όπως πέρυσι και σύμφωνα με τους επαγγελματίες δεν χάρηκε την περίοδο όπως άλλες χρονιές, παρά το γεγονός ότι το καλαματιανό καρναβάλι είχε διάφορες εκδηλώσεις και μπορούσε να δώσει μια όθηση. Η οικονομική κρίση φαίνεται πως επηρέασε αρνητικά φέτος την κίνηση στα αποκριάτικα είδη. Σε σχέση με πέρυσι, λίγο πιο χειρότερα. Ναι, εμείς αντί για να πηγαίνουμε κάθε χρόνο και καλύτερα, πάμε λίγο κάθε χρόνο και χειρότερα. Ναι, σίγουρα το οικονομικό ήταν πολύ μεγάλο κομμάτι. Ο κόσμος κοίταξε να βρει και φτηνές στολές και φτηνά αξεσουάρ. Αλλά ήταν λίγο μπερδεμένο στην αρχή. Ξεκινάμε στις 1η του μήνα, ξεκινάμε στις 7 του μήνα. Αυτό φέρε μια αναστάτωση. Όταν ξεκίνησε πάλι το ίδιο, πάλι προβληματισμένος. Γενικά φέτος δεν υπήρχε κέφι. Όθηση έχει δώσει το καλαματιανό καρναβάλι στα καταστήματα με τα αποκριάτικα είδη. Αν και σύμφωνα με τους επαγγελματίες, κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο είναι απαραίτητες. Πάντα κάτι που γίνεται σίγουρα δίνει κίνηση σε κάποιους παραπάνω, σε κάποιους λιγότερο, σε οποιοδήποτε επαγγελμά είναι αυτό. Ό,τι και να γίνει στην πόλη είναι καλό. Είτε λέγεται καρναβάλι, είτε λέγεται το καλοκαίρι κάποια εκδήλωση, είτε το Χριστούγεννα, είτε οτιδήποτε. Είναι καλό. Και κατά περιόδους βέβαια κάποιοι υποφελούνται περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι άλλοι τότε, κάποιοι άλλοι τώρα. Σίγουρα είναι καλό. Σύγχυση προκάλεσε σύμφωνα με τους επαγγελματίες και η συζήτηση αλλαγής της καρναβαλικής παρέλασης λόγω καιρικών συνθήκων. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αυτά τα πράγματα δεν ανακοινώνονται ξαφνικά έτσι από το πουθενά. Από Σάββατο το κάνουμε Κυριακή, από Κυριακή Σάββατο ή αλλάζουμε. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι επειδή υπάρχει μία βροχή δεν γίνεται η παρέλαση. Και πέρυσι, ωραία, έβρεχε. Και του χρόνου θα βρέχει. Και στην Πάτρα που το κάνει 100 χρόνια. Σίγουρα από τα 100 χρόνια τις περισσότερες έβρεχε. Δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ ότι θα αλλάξει, δεν αλλάζει κάτι. Εμείς από την ημέρα που είπαν ότι αλλάζουμε, είχαμε πάρα πολλές ακυρώσεις σε στολές και κόσμος ο οποίος ήταν να έρθει αλλά δεν ήρθε. Και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα έρθει αυτός ο κόσμος, ακόμα το ψάχνει. Σου λέει μήπως θα αλλάξουνε ή αφού του δώσαμε την αφορμή να δούμε τον καιρό και τότε θα δούμε. Να ευχηθούμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τόπο
που προσφέρεται να έχει πάρα πολλές ωραίες διοργανώσεις. Να ευχηθούμε ότι του χρόνου ή μάλλον την άλλη μέρα του καρναβαλιού θα κάτσουμε όλοι μαζί, μα όλοι μαζί, εγώ δεν βγάζω κανέναν απ' έξω, προσωπικά, προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, να κουβεντιάσουμε αυτό το πράγμα που έχουμε, πώς θα το πάμε μπροστά και μόνο μπροστά και όχι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Στην Καλαμάτα βρέθηκε χθες αποστολή του Δήμου Μεσαινή στο πλαίσιο των παραδοσιακών καλεσμάτων. Η πολύ καλή σχέση των κυρίων Νίκα και Τσόνη επιστοποιήθηκε για μια ακόμη φορά με τις δηλώσεις τους και το κάλεσμα όλων να συμμετέχουν στις αποκριάτικες εκδηλώσεις των επομένων δύο ημερών. Όμορφες στιγμές εκτελήχθηκαν χθες στο Δημαρχείο της Καλαμάτας στο πλαίσιο των παραδοσιακών καλεσμάτων που έκανε ο Δήμος Μεσίνης. Τραγούδι, μουσική μέχρι και χορός με τους δύο δημάρχους, Παναγιώτη Νίκα και Γιώργο Τσόνη, να πρωταγωνιστούν. Οι σχέσεις των δύο δημάρχων πάρα πολύ καλές και αυτό πιστοποιήθηκε για μία ακόμη φορά στα λόγια τους. Αντιπροσωπεία του Δήμου Μεσίνης κάλεσε τους καλαματιανούς να πάρουν μέρος στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Όλες τις αποκριάτικες εκδηλώσεις να είναι απολύτως επιτυχημένο. Και καλό τους Καλαματιανούς την καθαρά Δευτέρα να πάμε στη Μεσίνη να γιορτάσουμε τον Καρνάβαλο μαζί με τους νησιώτες όπως κάνουμε σε κάθε μεγάλη εκδήλωση στο νησί, στο Πανηγύρι και σε άλλες εκδηλώσεις. Εγώ Δημαρχέ μου συνηθίζω κάθε χρόνο τη Δευτέρα την καθαρή να βρίσκομαι στη Μεσίνη και να γιορτάζω πάντοτε μαζί με τους νησιώτες την παρέλαση του Καρνάβαλου, τις ιστορίες που αναπτύσσονται εκεί και λέγονται κάθε χρόνο για τη γριά Σικού, μνήμες και παραδόσεις από την εποχή της Τουρκοκρατίας και είμαι βέβαιος οι Καλαματιανοί όπως και κάθε χρόνο αλλά και σχήματα από το καρναβάλι της Καλαμάτας όπως μου υποσχέθηκαν θα είμαστε όλοι εκεί για να συνορτάσουμε. Θα σας πω ότι η παράδοση, επειδή κάνουμε ένα καραβάλι παραδοσιακό όπως προείπατε, λοιπόν, πολλά χρόνια ήρθεστε να επισκεφτόμαστε την Καλαμάτα, την Παρασκευή σαν σήμερα και να κάνουμε τα καλέσματα. Τα καλέσματα είναι, καλούμε τις αρχές της πόλης, τον Δήμαρχο πρωτίστως και τον κόσμο της Καλαμάτας. Ο Δήμαρχος θα είναι παρόν όπως κάθε χρόνο. Πάντα το γνωρίζουμε αυτό και θα σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους μας τους Καλαματιανούς. Το λέω για άλλη μια φορά, το έχω πει πολλές φορές. Καλαμάτα και Μεσίνη είμαστε αδέρφια. Είμαστε μια πόλη. Είμαστε μια πόλη και οι σχέσεις μας θα ενισχυθούν πάρα πολύ. Και για άλλη μια φορά ακόμα θα τονίσω τις ευχαριστίες. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Προβλήμα για τους κατοίκους στην περιοχή της Δυτικής Παραλίας αποτελεί η στάθμη του νερού σε παραπόταμα που έχει υποχωρήσει περίπου ένα μέτρο. Το φαινόμενο σημειώνει ότι είναι ανησυχητικό, καθώς ο θαλάσσιος ορίζοντας έχει μετατοπιστεί. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε κατοίκους της περιοχής της Δυτικής Παραλίας η στάθμη του νερού που παρουσιάζεται στον παραπόταμο Μουτελάκι. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της περιοχής, δεν έχουν ξαναπαρατηρήσει τέτοιο φαινόμενο στα τόσα χρόνια που ζουν στη Δυτική Παραλία. Εδώ το νερό ήταν σχεδόν μέχρι πάνω, έχει κατέβει περίπου ένα μέτρο. Ναι, πάντα. Είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Εντάξει, πιστεύω ότι άμα δεν ανέβει τα νερά, είναι πρόβλημα. Πώς θα τις βγάλουν πάνω απ' όλα. Υπάρχει πρόβλημα. Πώς θα τις βγάλουν. Τα νερά πέφτουν βάσει των καιρικών συνθηκών. Τώρα λόγω βοριάδων έχουν πέσει τα νερά. Άμα θα πάρει μπουκαδούν, θα ξανασκουδούν. Στον αέρα είναι, άμα κοιτάξει τώρα στη βάρκα. Η στάθμη του νερού έχει υποχωρήσει τουλάχιστον ένα μέτρο, με τις βάρκες που βρίσκονταν μέσα στον παραπόταμο να είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Σύμφωνα με τους πολίτες της περιοχής και ο υδάτινος ορίζοντας έχει μετατοπιστεί. Ξέρω, εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Με 13 χρόνια εδώ δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Να έχουν κατέβει περίπου ένα μέτρο τα νερά των ποταμών. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ, συμβαίνει και μπροστά στη θάλασσα.
Και αυτό μπορείτε να το δείτε αν τραβήξετε πλάνα, ότι οι πέτρες που είναι έξω από το νερό είναι μαύρες, ενώ οι πέτρες που έχει κατέβει τώρα το νερό είναι άσπρες, είναι πιο άσπρες. Θα φαίνονται η διχρωμία. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό το φαινόμενο. Τώρα έχει κατέβει 60-70 πόντους το νερό. Αλλά θέλω να πιστεύω, αν το πάρει νοτιάς, θα σκουθούν πάλι τα νερά στα ίσια τους. Αλλάζουμε θέμα και να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν το θάρρος να το τολμήσουν και τώρα, δύο χρόνια μετά, ανακοινώθηκαν τα 100 ονόματα των πρόθυμων εξερευνητών του διαστήματος για ένα εισιτήριο στον πλανήτη Άρη, χωρίς επιστροφή όμως. Είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια ότι οι περιορισμένοι πόροι της Γης δεν μπορούν να αντέξουν τον συνεχώς αναπτυσσόμενο πληθυσμό. Και ενώ διάφορες πιθανές λύσεις είχαν απορριφθεί, όπως είναι οι πλουτές πόλεις, η μετανάστευση στον Άρη φαίνεται να είναι η πιο δημοφιλής ιδέα. Βρισκόμαστε ένα βήμα πλέον πιο κοντά στον απικισμό του Άρη. Από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν οι 100 υποψήφοι που επιθυμούν να απικήσουν στον Άρη χωρίς να έχουν τη δυνατότητα επιστροφής στη Γη. Ο Ολλανδικός οργανισμός Mars One ανακοίνωσε τους 100, φτάνοντας έτσι στον τρίτο γύρο της διαδικασίας. If we can look up from Earth and know that human beings are living on another planet, will we ever again be able to tell? Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν το θάρρος να κάνουν αίτηση και δύο χρόνια μετά ανακοινώθηκαν τα 100 ονόματα που είναι πρόθυμοι να ζήσουν και να πεθάνουν στον Άρη. Αρχικά τα άτομα έγιναν 1058, μετά 660 και φτάσαμε τώρα στους 100, 50 άνδρες και 50 γυναίκες. I believe it is in our nature and it is our destiny. After I die, the impact of my life is imparted upon those who follow. I know it comes at the cost of living Earth forever. Στους 100 υπάρχουν 39 από τις ΗΠΑ, 31 από την Ευρώπη, 16 από την Ινδία, 7 από την Αφρική και 7 από την Οκεανία. Θα επιστρέψουμε στα αυτοδιοικητικά ζητήματα και στα όσα εξελίσσονται στους Δήμους. Μετασχηματίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης στην Κυπαρισία και πλέον θα περιλαμβάνει την ευρύτερη ζώνη του Δήμου Τριφυλίας. Τα βήματα καθορίστηκαν όπως και οι στόχοι, αφού τα ζητήματα είναι αρκετά και ανοιχτά και στο κοινωνικό επίπεδο. Στο επίκεντρο, στα τριφυλιακά δρόμενα, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα και το ζήτημα της δημιουργίας της νέας Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Τριφυλίας. Των περιουσιακών στοιχείων του ΔΕΚΑ. Το βέβαιο είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης έχει γίνει με το θεσμό και με τα όρια τα σχετικά του Δήμου Κυπαρισίας, του παλιού του Δήμου Κυπαρισίας, και δεν τρανακλά ούτε τη σύνδεση των στρατιώτες, ούτε τη συνολική εικόνα. Όμως καταστατικά δεν μπορούμε να μην ακολουθήσουμε αυτό το κούσμα. Η νέα ΔΕΗ Τριφυλίας πλέον θα μορφοποιηθεί σε ένα θεσμικό όργανο το οποίο και θα λειτουργεί με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα ζήτηματα που υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνικό και των αρμοδιοτήτων της σε μια ευρύτερη χωρική επέκταση. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης εκφράστηκαν ενστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν πιο λειτουργικό να μην είχαμε ΔΕΗ, να καταργούσαμε και την ήδη υπάρχουσα ΔΕΗ και να δημιουργούσαμε μια
υπηρεσία ίδρυσης και αποχέτευσης μέσα στο οργανόγραμμα του Δήμου. Κυριαρχεί στην επικαιρότητα το ζήτημα που έχει να κάνει με το κέντρο κράτησης μεταναστών στην Κόρινθο, μετά και τις τελευταίες ενστάσεις και διαμαρτυρίες, αναφορικά με τη διάσταση που μπορεί να πάρει η λειτουργία του, παρέμβαση υπήρξε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίστηκε, είναι δέσμευση να κλείσει το κέντρο και ήδη ξεκινάει η αποσυμφόρησή του. Για τα καλά, έχει ανοίξει τελευταία το ζήτημα που έχει να κάνει με τη λειτουργία του κέντρου κράτησης μεταναστών στην Κόρινθο. Ήδη 18 μήνα δεν υπάρχουν στο στρατόπεδο. Σταδιακά και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένη ροή, αλλά και με πολύ υπεύθυνο τρόπο, θα αρχίσει να αποσυμφορίζεται το κέντρο και μάλιστα το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο, αλλά δεν θέλω και δεν είναι ο σκοπός μας εδώ να δώσουμε την τάδε ημερομηνία ως καταληκτική. Η ροή όμως της αποσυμφόρησης του κέντρου είναι πολύ συγκεκριμένη, σταθερή και θα οδηγήσει βέβαια σε πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τον 1,5 με 2 μήνες στην οριστική, στο οριστικό τέλος του συγκεκριμένου κράτου, του συγκεκριμένου κέντρου κράτησης μεταναστών. Στο πλαίσιο των όσων έχουν υποθεί, με τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τον πρώτο αλλά και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης για μια ανοιχτή λειτουργία του κέντρου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πάντως απάντησαν ότι το κέντρο θα κλείσει, κάτι για το οποίο υπάρχει αντίστοιχη προεκλογική δέσμευση. Τέτοιου είδους αντιδράσεις, οι οποίες πολιτικά έχουν πολύ συγκεκριμένο πρόσημο και αποσκοπούν τελικά στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και δημιουργούν μια γενικότερη σύγχυση σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν ανεκτές από τον πολιτικό μας χώρο, γιατί δεν υπηρετούν το σκοπό ο οποίος είναι βεβαίως το κέντρο κράτησης μεταναστών στην Κόρινθο να κλείσει, δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ τοπικά και η οποία βέβαια βήμα με βήμα θα γίνει πραγματικότητα. Ήδη έχουν έρθει εγκύκλοι στα κέντρα και έχει αρχίσει τουλάχιστον για τα 8, για τα 16, για τα αυτοί που έχουν υπερβεί το 18 μήνες και τους 6 μήνες, με σειρά αν θέλετε χρόνου που είναι έγκλειστοι μέσα στα κέντρα, σιγά σιγά να φεύγουν. Και αυτό χρειάζεται ένα ιδιαίτερο χειρισμό, το αντιλαμβάνεστε, γιατί μπορεί να είναι άνθρωποι που να μην έχουν που να πάνε. Άρα και αυτό το θέμα έχει συζητηθεί. Καταρχάς δεν μπορούν να βγουν όλοι μαζί. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό σοκ για την τοπική κοινωνία αλλά και για τους ίδιους. Το θέμα μας δεν είναι αν θα κλείσει ή δεν θα κλείσει το στρατόπεδο της Κορίνθου ή και τα υπόλοιπα. Είναι και αυτό, αλλά το κυριότερο είναι ότι θα πρέπει να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται μεταναστευτικό. Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή έχει ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής των ανθρώπων, διαδικασίες του εισόδου, κέντρα υποδοχής που είπε και η Μαρία προηγουμένως στις περιοχές όπου δέχονται μετανάστες. Και ένα κομμάτι αυτού του προβλήματος είναι και αυτά τα στρατόπεδα. Να πούμε ότι η όλη αυτή στρατηγική και η πολιτική του Υπουργείου βασίζεται σε ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και είναι ο 3907 του 2011. Ένας νόμος ο οποίος ήταν πλήρως προοδευτικός και στην κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή για την αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά τους λάτρεις του κυνηγιού και όχι μόνο. Τα νέα μοντέλα κυνηγετικών όπλων μιας γνωστής εταιρείας παρουσιάστηκαν σε κατάστημα στην Καλαμάτα. Ένα, δύο, τρία, πάμε, πάμε! Η παράδοση εταιρείας Γιαννουλάκης είναι αμιγός στο κυνήγι. Έτσι, για την ενημέρωση των φίλων του κυνηγιού, πραγματοποιήθηκε χθες μια ξεχωριστή εκδήλωση με την παρουσίαση τους χώρους της στην Καλαμάτα, των νέων μοντέλων όπλων και φυσικείων μιας γνωστής εταιρείας. Ευχαριστούμε την εταιρεία Sigma Ναυτιώτης και τα φυσικά τα Λάμπρο που μας κάνει τιμή και ήρθαν στο κατάστημά μας να μας παρουσιάζουν τα νέα τους μοντέλα όπλων και φυσικείων. Λοιπόν, τι θα κάνεις, πρέπει να γεμίσεις ένα όπλο. Ευχαριστήσω το κατάστημα του κ. Γιαννουλάκη για τη φιλοξενία και για την δυνατότητα που μας έδωσε να έρθουμε στο μαγείο τους κυνηγούς και να μιλήσουμε για ενδιαφέροντα πράγματα για το κυνήγι. Μιλήσαμε για τα νέα μας μοντέλα, παρουσίασαμε το νέο μοντέλο της Frank, την Affinity, και επίσης μιλήσαμε για την ιστορία της Λάμπρο και την σημερινή της πορεία στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Ήταν ένα ευχάριστο βράδυ και είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε φίλους κυνηγούς και να ανταλλάξουμε απόψεις. Εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα και του χρόνου να κάνουμε μια παρόμοια εκδήλωση και ίσως και σε ένα σκοπευθύριο.
Πάμε τώρα στον χώρο της εκπαίδευσης και τις νέες επιτυχίες των μαθητών της Μεσσηνίας. Για μία ακόμη φορά κατάφεραν σημαντικές διακρίσεις σε μαθηματικό διαγωνισμό. Το Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βασίλειος Δικαιουλάκος συγχαίρει τους μαθητές του Γεώργιο Τζουμάκη, του Ιωάννη και της Αγλαίας της Δευτέρας Λυκείου του Πρώτου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας και Γεώργιο Νιάρχο του Παντελή, μαθητή της Τρίτης Λυκείου του Τετάρτου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας, για την σημαντική επιτυχία τους στον 75ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στα Μαθηματικά ο Ευκλήδης 2015. Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω μαθητές είναι δύο από τους 7 επιτυχώντες στο νομό Μεσσηνίας που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό Ευκλήδης 2015. Θα πρέπει να σημειωθεί πως μετά τη διάκρισή τους αυτή θα συμμετάσχουν στην 32η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ορχιμίδης που θα γίνει το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου του 2015. Την επόμενη μέρα θα γίνει τελετή βράβευσης των μαθητών που θα διακριθούν στον Ορχιμίδη στην Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το φροντιστήριο συγχαίρει ιδιαίτερως την μαθηματικό του κυρία Ελένη Μαλαπάνη για τον ζήλο και το εκπαιδευτικό της πάθος για προσφορά. Η κυρία Μαλαπάνη προετοίμασε τους μαθητές μας για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Το Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βασίλειος Δικαιουλάκος ενθαρρύνει τους μαθητές του να συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής, Χημίας, Βιολογίας και Μαθηματικών, υποστηρίζοντάς τους με εκπαιδευτικό υλικό και επιπλέον δωρεάν όρεις διδασκαλίας. Πάμε τώρα στην αγωνιστική δράση και να ξεκινήσουμε με την μεγάλη νίκη της ομάδας της Καλαμάτας. Κατάφερε να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, να πάρει το τρίποντο απέναντι στον Ερμή Κυβουερίου. Στη μαχητικότητά του, ο Τσάτσος προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα και θα βρει τον Καλατζή. Ο Καλατζής θα κρατήσει την μπάλα, ο Καλατζής θα δώσει για τον Ηλιόπουλο. Ηλιόπουλος θα κάνει το σουτ και μπάλα λίγο δίπλα. Δεν ξέρουμε αν βρήκε και το δοκάρι. Μπάλα λίγο δίπλα από την εστία του Κοσγιώτη. Η πιο καλή στιγμή στο παιχνίδι είναι για την Μαύρη Θύελλα στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Βλέπουμε τώρα εδώ το Σκάρο να παραμένει όρθιος. Διαφωνεί με την αλλαγή που έκανε ο προπονητής του, ο κύριος Σταματή, ο οποίος του λέει να κάτσει βέβαια στον πάγκο. Ο Σκάρος επιμένει, παραμένει όρθιος. Βλέπουμε να μην συμφωνεί με την απόφαση του προπονητή του Δημητριάδης, τώρα του λέει να κάτσει κάτω. Περίεργα πράγματα. Καλατζής. Θα ανοίξει την μπάλα ο Καλατζής, θα την κρατήσει όμως. Θα βγάλει και για τον Ηλιόπουλο. Κοντρόλ μέσα στην περιοχή. Το σουτ. Θα αποκρούσει όμως ο Κοσγιώτης. Θα διώξει την μπάλα η άμυνα στη συνέχεια. Καλό το σουτ που έπιασε ο Ηλιόπουλος μέσα από την περιοχή και δεξιά όμως. Έτσι αρκετά πλάγια. Θα βγάλει κεφαλιά. Ηλιόπουλος πάλι για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης θα πει μέσα στην περιοχή. Δημητριάδης θα βγάλει για τη σέντρα. Η κεφαλιά του Τσάτσο και το γκολ. Το 1-0 για την Καλαμάτα. Με ωραίο συνδυασμό από τους παίκτες της Μαύρης Θύελλας. Ο Δημητριάδης μπήκε μέσα στην περιοχή. Στα αριστερά βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου έρχεται αφύλακτος μόνος ο Τσάτσος και με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Κοσγιώτη για το 1-0. Ανοίγει το σκόρ η ομάδα της Καλαμάτας εδώ στο στάδιο της παραλίας υπό τις επιθυμίες των φιλάθλων της. Λύνεται λοιπόν ο γόρδιος ο δοσμός της άμυνας του Ερμήτου Κυβερίου με την κεφαλιά του Τσάτσου. Ζαχαρόπουλος θα κρατήσει, θα ανοίξει για τον Καλατζή. Καλατζής θα σεντράρει. Τσάτσος, το σουτ και το 2-0 για την Καλαμάτα με πάλι σκόρερ πάλι τον Τσάτσο. Ο Τσάτσος λοιπόν με το δεύτερο προσωπικό τέρμα κάνει 2 τέρματα της Μαύρης Θύελλας. Έκανε το κοντρόλ εκεί μέσα στην περιοχή στο ύψος του πέναλτι. Ξέφυγε από τον προσωπικό του αντίπαλο. Έκανε το ευθύβολο βολέ
γιατί λες στην δεξιά γωνιά του Κοζιώτη για το 2-0. Μέσα σε λίγα λεπτά η μαύρη θύελα λοιπόν πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα ψυχολογίας βέβαια. Τσάτσος λοιπόν ο σκόρερ της μαύρης θύελας το κυνήγησε, το πάλεψε και βέβαια δικαιώνεται η μαύρη θύελα που δείχνει να καθαρίζει το σημερινό παιχνίδι. Δημητριάδης δίπλα του για τον Τσάτσο, Τσάτσος με χώρο. Έχει χώρο ο Τσάτσος, θα δώσει για τον Καλατζή μέσα στην περιοχή Καλατζής. Πάλι για τον Τσάτσο, ο Τσάτσος στο σούτ, η μπάλα θα σκάσει μπροστά από τον Κοζιώτη ο οποίος θα αποκρούσει με δεύτερη προσπάθεια εκεί μέσα από την περιοχή. Θα πιάσει το σούτ ο Τσάτσος, πήγε για το τρίτο τέρμα, όμως το σούτ που επιχείρησε δεν ήταν τόσο δυνατό. Τζιέρης τώρα από τα δεξιά, έχει χώρο. Τζιέρης θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση από τον Πάπο που κρατάει το 0 για την εστία του. Εκεί στην κεφαλιά που έπιασε ο νέος ελθόν ο Κέλλη, ύστερα από την όμορφη σέντρα από τα δεξιά από τον Τζιέρη, μόνος του αφύλατο στο δεύτερο δοκάρι, καρφωτή κεφαλιά με υπερένταση ο Πάπος σε κόρνερ. Θα βγει τώρα η παλιά για τον Καλατζή, Καλατζής από τα αριστερά επιτηρείται από τον Τζιέρη. Καλατζής θα περάσει, ο Χρήστος Καλατζής με την εμπειρία του Καλατζής θα βγάλει και τη σέντρα κεφαλιά, δεν μπορεί εκεί να κάνει το τρίτο γκολ, να πετύχει το τρίτο προσωπικό του τέρμα και ο Τσάτσος, τον Τσάτσο, Τσάτσος τώρα με την μπάλα θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Καλατζή τα δεξιά, Καλατζής με χώρο, Καλατζής θα πιάσει το σουτ και η μπάλα δίπλα από την εστία του Κοζιώτη. Να λοιπόν προς το φινάλε του παιχνιδιού ένα ωραίο σουτ από τον Χρήστο Καλατζή, ο οποίος ύψωσε λίγο την μπάλα για να την πιάσει ευθύβολα. Καλατζής τώρα από τα δεξιά, ωραία επέλασε τον Καλατζή. Καλατζής θα βγάλει για το τσκαλιά, δούμε κεφαλιά από τον Τσάτσο, λίγο πάνω από το δοκάρι του Κοζιώτη. Ο Τσάτσος το παλεύει, το προσπαθεί για ένα τρίτο τέρμα, για ένα hat-trick εδώ με τα χρώματα της μαύρης δίαιλας. Συνεχίζουμε εμείς με τα τέσσερα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του που παρουσίασε ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτά είναι η Αλόκο, η Ιγκλέσιας, Κούρτης και Λομπάντο. Ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης Γιώργος Μποροβίλος και ο προπονητής της ομάδας Τάικος Βεργέδης καλωσόρισαν τους νέους ποδοσφαιριστές του συλλόγου και τους ευχήθηκαν τα καλύτερα. Όπως γνωρίζετε, όταν τελειώνει μια μεταγραφική περίοδο, αμέσως την επόμενη μέρα ασχολείται για να βρει ποδοσφαιριστές για την επόμενη ποδοσφαιρική μεταγραφική περίοδο και να μην εφηδιάζεται την τελευταία στιγμή. Έτσι λοιπόν και τώρα, λειτουργώντας με πρόγραμμα, δεν θα μπορούσε να είναι ακόμα από την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, κατά την οποία μετά από αυστηρή επιλογή αποκτήθηκαν 4 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, στους οποίους μάλλον σας αναφέρω με αρχαία σειρά, είναι και οι 4 αξιόλογοι, ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν γράψει δική τους ιστορία στο ελληνικό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ελπίζουμε ότι θα είναι καθοριστική η βοήθειά τους στο να πετύχουμε τους στόχους μας από εδώ και πέρα. Το τελευταίο διάστημα του πρωταθλήματος που είναι το εξαιρετικά κρίσιμο είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει το τι θα πετύχει ο Αστέρας στην τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά. Μια χρονιά η οποία μας βρίσκει με πάρα πολύ καλή πορεία στο Europa League και στο πρωτάθλημα. Είναι όμως αυτή το κόστος της και δεν θα μπορούσε να μην το έχει άλλωστε. Όταν βγήθηκε να κάνει πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά ταξίδια σε 3 διαφορετικές διοργανώσεις. Με αποτέλεσμα πραγματικά να έχει στονεθεί από πλευράς κούραση κάτι απολύτως λογικό και φυσιολογικό. Ελπίζουμε ότι με τη σωστή διαχείριση, το σωστό προγραμματισμό και φυσικά το σωστό κουτσάρισμα από τον προβλή μας και την προσπάθεια που θα καταβάλουν οι υπάρχοντες παίκτες αλλά και οι νεοφερμένοι να μπορέσουμε να καμαρώσουμε τον Αστέρα μας στην υψηλότερη θέση και από την περσινή και πραγματικά ο κύριος στόχος μας τώρα που είναι η είσοδος της ομάδας μας στα play-off να έχει την καλύτερη δυνατή παρουσία αυτή που πραγματικά ονειρεύεται ο φύλαθος του Αστέρα αλλά και γενικότερα η ποδοσφαιρική Ελλάδα γιατί ο Αστέρας είναι μια ομάδα που ήδη πλέον αγαπιέται από το φύλαθρο κοινό ανεξαρτήτου συλλογικής προτίμησης
για την οργάνωσή του και για τα πιστεύματα. Κάνει τη δουλειά μα πιο ποιοτική και με καλύτερε συνθήκε. Τυχερό έχει μια άριστη συνεργασία με την σκάουτινγκ και την διοίκηση. Έχει απόρρια στον άνθρωπο εδώ πάρα πολύ καλή και καλά του και οι ποδοσφαιριστέ, όπω οι τέσσερι ποδοσφαιριστέ που ήρθαν τον Ιανουάριο. Είναι ποδοσφαιριστέ που θα ζούμε καλύπτουν και τι τρει ζώνε του κυπέδου και την αμυντική γραμμή και τη μεσαία και την επιθετική. Είναι ποδοσφαιριστέ που προσφέρουν ποιότητα στην ήδη υπάρχουσα που υπάρχει στο σύλλογό μα. Ποδοσφαιριστέ που μπαίνουν σε μια οικογένεια στην οποία πρέπει να αφομοιωθούν, να προσαρμοστούν, να γίνουν μέλη τη οικογένεια και να προσφέρουν βάσει των δυνατοτήτων που έχουν. Με σημαντικές επιτυχίες επέστρεψαν οι Καλαματιανοί που πήραν μέρος στον Πανελλήνιο Σχολικό Αγώνα Δοξοβολίας. Αυτός έγινε στη Λιβαδιά με τη συμμετοχή μαθητών από όλη την Ελλάδα. Σε μια τεχνικά άρτια διοργάνωση στην αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου της Λιβαδιάς, διεξήχθη στα μέσα της εβδομάδας ο δεύτερος Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Δοξοβολίας με μαθητές και μαθήτριες λυκείου από όλη την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 80, που ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, μια και εκπράκτως αποδεικνύει πως το ευγενές αυτοάθλημα κερδίζει νέους φίλους με ταχύς ρυθμούς. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Είναι το δεύτερο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Τοξοβολίας, με συμμετοχές παιδιών από όλη την Ελλάδα, από Κρήτη μέχρι Βόρειο Ελλάδα, από Ρόδο, από όλα τα μέρη, και έχουμε φτάσει τις 83 συμμετοχές. Πολύ μεγάλο νούμερο για οποιοδήποτε ατομικό σχολικό πρωτάθλημα. Η τοξοβολία είναι ένα άθλημα το οποίο ανεβαίνει πάρα πολύ. Έχει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Έχει από το 2000 αθλητές στις Ολυμπιάδες και παγκόσμιους πρωταθλητές. Πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας και πρέπει να πω να ευχαριστήσω τους συντελεστές και τον κύριο Γιάννη Περγαντά, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, διότι έχοντας ο ίδιος μοιηθεί σε αυτό το άθλημα, δημιούργησε όλη αυτή τη συνθήκη για να έρθει το πρωτάθλημα στη Λιβαδιά. Η Καλαμάτα εκπροσωπήθηκε από 4 παιδιά, την Κλείο Γιαννούκου, μαθήτρια του Μουσικού Λυκείου, και 3 μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου, τους Δημήτρη Κατάκο, Νίκο Σπυρόπουλο και Παναγιώτη Γάτζο. Οι 3 διαγωνίστηκαν στο Ολυμπιακό Τόξο, ενώ ο Παναγιώτης Γάτζος στο σύνθετο τόξο, όπου και απέσπασε το χρυσό μετάλλιο και το κύπελλο Ελλάδος στην συγκεκριμένη κατηγορία. Ο Δημήτρης Κατάκος κατατάχθη 8ος, όπως 8ης στην κατάταξη ήταν και η Κλειό Γιαννούκου, ενώ ο Νίκος Πυρόπουλος ήρθε 20ος. Και οι 4 αθλητές είναι μέλη του αθλητικού συλλόγου Τοξότες Καλαμάτας, που λειτουργεί σε εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας και είναι ανοιχτό στο κοινό κάθε Δευτέρα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ στη βόρεια κερκίδα του σταδίου. Έχουν έρθει 83 μαθητές από όλη την Ελλάδα. Είναι το δεύτερο πρωτάθλημα και πραγματικά πιστεύουμε ότι θα στεφτεί με επιτυχία. Οι μαθητές έχουν το πλεονέκτημα στο άθλημα αυτό, στο Ολυμπιακό άθλημα της τοξοβολίας, ότι έχουν μπόνους για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Στόχο, εμείς στην δικιά μας την ορολογία ονομάζουμε τον μεγάλο στόχο, πάνω στον οποίο υπάρχουν τα 4 μικρά στοχάκια, τα οποία εμείς τα λέμε πρόσωπα. Κάθε αθλητής έχει και ένα δικό του στοχάκι. Ρίχνει λοιπόν 10 φορές από 3 βέλη και μετά 10 φορές από άλλα 3 βέλη. Σύνολο 60 βέλη. Το καλύτερο σκορ που μπορεί να φέρει είναι το 600, που είναι το απόλυτο άριστα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.